Και επειδή έχετε κάνει σημαία σας το επίδομα των 800 ευρώ, τα επιδόματα ειδικού σκοπού που δίνονται με το σταγονόμετρο και με εξαίρεση πολλών κλάδων, παραδείγματος χάρη των επιστημόνων, για μια ακόμη φορά σας λέμε ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό. Δεν επαρκούν για να εξασφαλίσουν μια στοιχειώδη αξιοπρεπή διαβίωση. Φυσικά, αυτά τα μέτρα δεν είναι μόνο δική σας πατέντα, είναι η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες, τόσο σε αυτές με δεξιές, κεντροδεξιές, νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις, όσο και σε αυτές που κυβερνούν δήθεν προοδευτικά, κεντροαριστερά, σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Βέβαια, υπάρχει και μια άλλη σοβαρή πλευρά. Είναι η γκρίζα ζώνη εκείνων των εργαζομένων που είναι κάτω από το ραντάρ, που δεν καταγράφονται πουθενά, δηλαδή που είναι μισοάνεργοι, ορομίσθοι, ημερομίσθοι. Καθημερινά δεχόμαστε καταγγελίες και μηνύματα από τέτοιο κόσμο. Αυτοί οι άνθρωποι που πλέον δεν έχουν κανένα εισόδημα, που δεν δικαιούνται ούτε το επίδομα ειδικού σκοπού, ούτε το επίδομα ανεργίας, ζουν στην κυριολεξία έναν εφιάλτη σήμερα. Πάρτε μέτρα τώρα για να εξασφαλίσετε εισόδημα στοιχειώδες για όλους. Από το περιβόητο μαξιλάρι θα είναι, από άλλες πηγές θα είναι. Η ουσία είναι ότι όλα αυτά έχουν προέλθει από το στράγγισμα κυριολεκτικά του ελληνικού λαού που κάνατε όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα και πρέπει τώρα να δοθούν για να εξασφαλιστεί η επιβίωση των εργαζομένων πρωτίστως. Και αφήστε αυτά τα χαριτωμένα που λέγει ο κύριος Πρωθυπουργός περί μέτρων σοσιαλιστικού χαρακτήρα που δήθεν παίρνετε. Το έκανε πριν από σας καραμέλα βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ, που ονόμαζε και σοσιαλισμό το κόψιμο των συντάξεων και τα επιδόματα φτώχειας. Τώρα το πήρατε κι εσείς για να συγκαλύψετε ότι οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, είναι αυτοί που πληρώνουν το μάρμαρο και αρκετοί από αυτούς δεν έχουν καμιά ενίσχυση ούτε καν αυτά τα πενιχρά επιδόματα.